Από την άλλη έχουμε αυτή την εικόνα. Για να δούμε λίγο την εικόνα εκεί με το Δελφίνι στη Σάμο. Βλέπουμε. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εκτιμήσεις. Είναι ένα νεκρό δελφίνι με κομμένη ουρά και διάφορες τρύπες στο σώμα. Μία εκτίμηση και μία εικασία ότι θανατώθηκε θελημένα στη θάλασσα. Είναι θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σάμο, στη Χίο και την γειτονική χώρα την Τουρκία. Ένα ακροτηριασμένο λοιπόν δελφίνι. Το εντόπισαν εθελοντές της μέλη της ομάδας Αρχιπέλαγος. Και σίγουρα είναι ακόμα ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει, καθώς πιθανότατα να έχουμε εξ αυτή την περίπτωση να αντιμετωπίσουμε ένα περιστατικό κακοποίησης ζώων. Πάμε στην κυρία Αναστασία Μίλιου, Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Κυρία Μίλιου, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα από το Βόρειο Αιγαίο. Για πείτε μας αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό. Μίλησα στην αρχή για εικασία, μίλησα στην αρχή για εκτίμηση κακοποίησης. Πού έχετε καταλήξει? Είναι ένα από τα 200 και πλέον νεκρά ζώα, νεκρά δελφίνια που καταλήγουν στις ακτές της χώρας μας. Αυτά που βρίσκουμε, αυτά που εντοπίζονται, γιατί για πάρα πολλά άλλα είναι αυτά που δεν βρίσκονται. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πλέον, και το συγκεκριμένο δεν ήταν μόνο νεκρό λόγω ρύπανσης ή οτιδήποτε άλλο, ήταν ακροτηριασμένο, με κομμένη την ουρά, με τρύπες από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα του, κάτι προφανώς που αποδεικνύει την εθελημένη θανάτωση που έγινε, εκτιμάμε, μεσοπέλαγα. Μάλιστα, δηλαδή θελημένη θανάτωση, από την εμπειρία σας, για πείτε μας, κάτι παρόμοιο ρώτησα και πριν από λίγο και την κυρία Ρούσα αναφορικά με τα νεκρά άλογα. Η εμπειρία σας τι δείχνει, για ποιο λόγο κάποιος να σκοτώσει το συγκεκριμένο δελφίνι? Κοιτάξτε, η αλληλεπίδραση και ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε θηλαστικά και σε αλείς είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό και είναι κάτι στο οποίο προφανώς το κράτος δεν έχει βοηθήσει επί δεκαετίες στην διαχείριση του προβλήματος. Δεδομένου ότι, ιδίως όταν μιλάμε για την παράκτη αλεία και όχι για τη μέση αλεία, έχουμε τα μικρά παράκτια σκάφη να ψαρεύουν σε μια υπεραλευμένη θάλασσα. Έχουμε υπεραλιεύσει τις ελληνικές θάλασσες και έχουμε τα υποθέματα που μειώνονται χρόνο με τον χρόνο πολύ ανησυχητικά. Και τα τελευταία αλλιεύματα προσπαθούν να τα ψαρέψουν, να τραφούν με αυτά τα κοιτώδη, τα θηλαστικά και οι παράκτια λύς. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο δεν αφορά τη συγκεκριμένη θανάτωση, η οποία βλέπουμε και στις πιο πολλές περιοχές της Ελλάδας και προς τιμήν των παράκτων αλλιέων. Είναι πολύ γκρίνια, αλλά λίγοι ή ελάχιστοι είναι αυτοί που θα προκαλέσουν, που θα δολοφονήσουν τα ζώα αυτά. Είναι μια μικρή μειοψηφία που σίγουρα δεν χαρακτηρίζει τον κλάδο. Τι μπορεί να κάνει το κράτος? Γιατί σταθήκατε λίγο στην αρχή, είπατε ότι δεν το έχει πάρει πολύ σοβαρά το κράτος. Χρόνια παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο. Τι μπορεί να γίνει? Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να είχαμε μια βιώσιμη αλεία, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη να υπάρχουν πλούσια χτυποθέματα, είτε οι κοινωνίες, είτε αυτοί που τα ψαρεύουν, είτε αυτοί που τα τρώνε, που τα εμπορεύονται, και φυσικά τα θαλάσσια είδη τα οποία έχουν ανάγκη μια πλούσια θάλασσα για να επιβιώσουν. Άρα, προφανώς χρειαζόμαστε διαχείριση της αλείας. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο και φυσικά μοναδική στην Ευρώπη, όπου δεν κάνουν διαχείριση αλείας. Καταφέραν μετά από 10 χρόνια να περάσουν ένα διαχειριστικό για τη μηχανότρατα. Και τι κάνανε? Σταματήσαν το εργαλείο 10 μέρες τα Χριστούγεννα, 15. Και γελάει όλη η Ευρώπη μαζί μας. Εμείς όμως παραμένουμε κάθε χρόνο με θάλασσες ολοένα και φτωχότερες. Άρα πρέπει να έχουμε αλεία, πρέπει να υπάρχει μία αποζημίωση στις επαγγελματίες που προσπαθούν να επιβιώσουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε θάλασσες που αλλάζουν με την κλιματική αλλαγή, και υπάρχουν πόροι και μέσα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσε, εάν ήθελε, το κράτος να αξιοποιήσει προς το όφελός τους σε ψαράδες που ψαρεύουν αηφορικά και συμβάλλουν. Και φυσικά βέβαια για να χειρίσω συγκεκριμένο περιστατικό, πέρα από την παράκτια αλεία που βάλεται, από την υπεραλίευση, από την παράνομη αλεία, από την κλιματική αλλαγή και τόσα άλλα, έχουμε και το συγκεκριμένο περιστατικό, και βλέπουμε ότι ήταν το ζώο ζωνοδέλφινο. Το ζωνοδέλφινο ζει στο ανοιχτό πέλαγος. Εκεί ψαρεύουν μόνο τα μεγάλα λευτικά της μέσης αλείας
και πιθανόν να ήταν ελληνικό, πιθανόν να ήταν τουρκικό. Ακόμα περιμένουμε την ανάλυση του ίχνους των σκαφών. Μάλιστα. Που δραστηριοποιηθήκαν στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα περιθώρια στενεύουν για τα θαλάσσια είδη, για τις θάλασσές μας, για όλους μας. Βρίσκεσαι σε αποστολή στο Βόρειο Αιγαίο. 12 μήνες το χρόνο. Το σκάφος πριν από λίγο έπεσε στο λιμάνι. Η καταγραφή σημερινή με αυτό το, γιατί είναι 4 δραμηνικά σκάφη που βρίσκονται συνεχώς στο ανοιχτό πέλαγος. Σήμερα επικεντρώθηκε στα επίπεδα ηχορύπανσης που έχουν να κάνουν με τους πληθυσμούς των κοιτοδών εδώ στο Βόρειο Αιγαίο, μια από τις σημαντικότερες στη Μεσόγειο περιοχές για κοιτώδη, φυσιτήρες, δελφίνια, φάλαινες, φώκες και πάρα πολλά άλλα σπάνια είδη που συναντάμε, δεδομένου ότι η θαλάσσια τάφρος που ξεκινάει εδώ κοντά που βρίσκομαι εγώ φτάνει τα 1.400 μέτρα σε βάθος. Και μετά από τα λυπητερά που ακούσανε και είδανε οι τηλεθεατές σας, καλό είναι να πούμε και κάτι θετικό, ότι παρόλο την πίεση που δέχονται οι θαλασσές μας, ακόμα φαίνεται να αντέχουν, ακόμα φαίνεται να στηρίζουν κάποια από τα σημαντικότερα είδη, σπάνια είδη, κοιτώδη, οικοσυστήματα, κοράγια στα βαθιά νερά, καρχαριοειδή, τα σημαντικότερα είδη που απομένουν στη Μεσόγειο. Το κατά πόσο βέβαια οι γενιές μας θα τα εξαφανίσουν ή θα τα διαφυλάξουν είναι ένα ερώτημα που αφορά όλους μας. Μάλιστα. Λοιπόν, χαιρετισμούς από Κρήτη, σας ευχαριστώ θερμά.